Μαραή. Και ήρθαν όχι απλά να επισκεφθούν, να επισκεφθούν και να φύγουν. Ήρθαν με τα φαγητά τους. Κάναν σωστό πανηγύρι. Μάλιστα, όπως γινόταν παλιότερα. Δηλαδή. Καθίσαμε μαζί τους, χορέψαμε μαζί τους, φάγαμε μαζί τους. Μάλιστα. Εδώ είναι ακριβώς έξω από την εκκλησία. Έξω από τον ναό. Ναι, αυτό είναι το ιερό. Αυτό που εξέχει. Ναι, στην πλάτη μας ακριβώς. Αυτό που εξέχει είναι το ιερό της Παναγίας Σουμέλα. Ναι. Έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Θα ακουστεί ο ακάθιστος ύμνος από πλευράς τηλεόρασης. Το ραδιόφωνο δεν θα έχει βέβαια την ευκαιρία να ακούει τον ακάθιστο ύμνο. Εδώ. Αλλά το ραδιόφωνο έχει μια θαυμάσια ηχητική υπόθεση. Πάρα πολύ και την τηλεόραση όταν θα κλείσουμε να έχουμε το σήμα της ενδοχώρας και θα παρακαλέσω πάρα πολύ το Σάκη τον Γκραντίκη να έχουμε τη συγκεκριμένη υπόκρουση όταν θα κλείσει τούτη εδώ η εκπομπή. Άλλωστε είναι συμβολικό το τραγούδι. Έτσι δεν είναι, μιλάει για την πατρίδα, μιλάει για τα χωριά όπου τα άφησαν κάπου στη μοίρα τους, όπου ο ελληνισμός ξεριζώθηκε, όπου ο ελληνισμός όμως έχει, ο ποντιακός ελληνισμός έχει την άσβεστη ελπίδα και τη φλόγα να ξαναγυρίσει πάλι πίσω στις αλύτρωτες πατρίδες. Τις πατρίδες όπου ποτέ θα πεθάνουν μέσα στην ψυχή του κάθε Έλληνα. Κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε δίνοντας το σημαντικό μήνυμα για τούτην εδώ την ημέρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συλλόγους που βρίσκονται στον Εύρο την ημέρα της 19ης Μαΐου, αυτήν που είναι μία από τις αποφράδες ημερομηνίες του ελληνισμού, μαζί με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, την άλωση της Τραπεζούντας και η 19η Μαΐου, η αρχή των διώξεων, των οργανωμένων διώξεων των ποντίων, να γιορτάζεται στα σοβαρά από όλα τα ποντιακά σωματεία του νομού μας. Να μην αγνοείται μια τέτοια γιορτή που έχει ένα τέτοιο νόημα. Θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης να διοργανώνουν εκδρομές, να πηγαίνουν τα νεότερα μέλη τους στην πατρίδα, να αναβαπτίζονται στην ποντιακή ιδέα και από εκεί και πέρα και οι μικροί και εμείς πηγαίνοντας στον πόντο έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά στην Ελλάδα και στην εθνική ιδέα. Ένας πόντιος δεν είναι απλός Έλληνας, είναι τραντέλληνας. 30 φορές Έλληνας. Αυτό λέγανε οι πόντιοι. Ευχαριστώ. Και εμείς να ευχαριστήσουμε με αυτά τα λόγια του Προέδρου, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα, 19 Μαΐου. Να πούμε ότι σήμερα η μέρα μνήμης για τον ελληνικό ποντιακό πληθυσμό απανταχού τον κόσμο και μετά από το τρίτο παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη και τα μηνύματα που δόθηκαν, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Να μην γιορτάζετε μονάχα από τους ποντιακούς πληθυσμούς, να γιορτάζετε από όλον τον ελληνισμό. Ασφαλώς. Έτσι δεν είναι. Ασφαλώς. Τότε μονάχα, συμμετοχή και... τότε μονάχα θα καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης. Να μην γετοποιηθούν οι επέτειοι που λέμε. Εμείς να είμαστε τα ποντιακά σωματεία η κινητήριος δύναμης και από εκεί και πέρα όσους μπορούμε να παρασύρουμε. Δεν είναι θέμα το να παρασύρεις, είναι θέμα του να ευαισθητοποιήσεις και να κατανοήσει και ο άλλος. Είναι πολύ καινούργια η ιδέα, είναι δύο. Δεν έχει σημασία. Κάθε καινούργια ιδέα νομίζω ότι ίσα ίσα
ευαισθητοποιεί ακόμα περισσότερο. Όταν περνούν τα χρόνια, τότε είναι που οι ιδέες αρχίζουν και θαμπώνουν. Λοιπόν, εμείς να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμο Νικολαίδη, ο οποίος βρισκόταν πίσω ακριβώς από το τηλεκοντρόλ και συντόνιζε τους δύο συνεργάτες της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πολυχρόνη Νικολαίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου των Πεύκων, και να ευχαριστήσω τον Σάκη τον Κραντίκη για τη θαυμάσια ηχητική πόκωση. Εμείς σε λίγο και πάλι κοντά σας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να έχουμε το σήμα από την τηλεόραση και την ανάλογη ηχητική πόκωση από το ραδιόφωνο. Ημέρα μνήμης για τους Ποντίους. Σε 10 ημέρες η άλωση της πόλης. Έχουμε να πούμε πολλά.